Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ για μία ακόμη Παρασκευή στο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του NSTV, της ιντερνετικής τηλεόρασης της Νέας Σμύρνης, εκπομπή Πρώτος Σκόρερ, ο Ανδρέας Λεκάκης στο μικρόφωνο. Όπως και κάθε εβδομάδα, κάθε Παρασκευή, έτσι και απόψε εδώ παρέα για να συζητήσουμε τα πάντα γύρω από τον αθλητισμό σε εποχές δύσκολες σε όλους τους τομείς, αλλά και για τον αθλητισμό ειδικότερα, με τον οποίο καταπιανόμαστε, και ακόμη πιο ειδικά για το βόλεϊ, και με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα, γιατί έχω καλεσμένο τον διαδικτυακά, έστω και έτσι, τον Γενικό Γραμματέα του ΠΑΣΑΠ, τον Γιάννη Αχιλλεόπουλο, τον οποίο ήδη βλέπετε σε παράθυρο να είναι στην κλίση μέσω Skype, και τον καλησπερίζω αμέσως. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για το χρόνο σου, Γιάννη. Ξέρουμε ότι με τον ΠΑΣΑΠ δίνεται εδώ και αρκετό καιρό έναν μεγάλο αγώνα. Προσπαθείτε να κρατήσετε το βόλεϊ ζωντανό ουσιαστικά σε αυτές τις πολύ δύσκολες εποχές που έχουν έρθει λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού. Έχετε πετύχει κάποιες νίκες, υπάρχουν ακόμη αρκετές εκκρεμότητες, πράγματα που θέλετε ακόμη να πετύχετε. Θα τα πούμε όλα εδώ, παρέα, τα επόμενα λεπτά. Επομένως, ευχαριστούμε πολύ που αποδέχθηκες αυτή την πρόσκληση. Πώς είσαι καταρχάς, πώς βιώνεις αυτή τη δύσκολη περίοδο? Εντάξει, νομίζω ότι όπως και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε έναν περιορισμό και έχουν αλλάξει τη ζωή τους, πραγματικά περνάμε δύσκολα. Και ιδίως και σαν αθλητές και προσωπικά εγώ, αφού και η δικιά μου ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε αποχή και δεν μπορώ να προπονηθώ πουθενά, αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι ένας αθλητής να περιορίζεται ακόμα περισσότερο. Είμαστε αισιόδοξοι όμως ότι κάπου όλο αυτό θα μπει θα πάνε καλύτερα πράγματα και θα βρούμε σε λίγο καιρό από όλο αυτό όλοι υγιείς και να επιστρέψουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα της ζωής μας. Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι αυτό. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο ερασιτεχνικός αθλητισμός κυρίως περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Καθώς μόνο οι επαγγελματικές κατηγορίες λειτουργούν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, σύν την βόλεϊ γυναικών, η οποία πριν από λίγες μέρες ουσιαστικά ξεκίνησε ξανά. Και όσον αφορά το βόλεϊ, μόνο οι δύο πρώτες κατηγορίες ανδρών και γυναικών αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε δράση. Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες, πάρα πολλές ομάδες, πάρα πολλοί αθλητές και αθλήτριες που είναι σε αδράνεια αυτή τη στιγμή. Θα τα πούμε όλα, θα τα αναλύσουμε, θα τα αναδείξουμε σε πολύ λίγο. Θέλω αρχικά να μας πεις δύο λόγια για τον ΠΑΣΑΠ, για τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβόμενων Πεδοσφαιριστών. Πες μας λίγο ποια είναι η δράση του Συνδέσμου και εσύ πόσο καιρό είσαι ενεργό μέλος του, ποιος είναι ο ρόλος σου ακριβώς εκεί? Ο Σύνδεσμος, εντάξει, υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Ο ρόλος του είναι να μπορούν όλοι οι αθλητές να έχουν τη φωνή, να διεκδικούν πράγματα, τα δικαιώματά τους, να υπερασπίζεται ο σύνδεσμος στους αθλητές και όλοι μαζί να μπορούν να πετύχουν κάτι παραπάνω για το σύνολο του αθλήματος. Εγώ συμμετέχω στο δικό συμβούλιο του ΠΑΣΑΠ τα τελευταία 2,5 χρόνια, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣΟΥ. Όραμα έχουμε να ενώσουμε όλους τους αθλητές και πραγματικά να δούμε τι μπορεί να γίνει μελλοντικά για το άθλημά μας γενικότερα και πώς μπορεί αυτό να αναπτυχθεί. Έχουμε στρέψει το βλέμμα μας σε πολλά πράγματα τα οποία μάλιστα δεν μας αφορούν 100% σύμφωνα με το καταστατικό μας, όμως αυτό εμείς θέλουμε να υπερασπιζόμαστε όλους τους αθλητές από την πρώτη κατηγορία μέχρι και την τελευταία, γιατί νομίζουμε ότι είμαστε το ίδιο. Όλοι οι αθλητές μπορούμε να βρεθούμε στην πρώτη κατηγορία, όλοι οι αθλητές μπορούμε να βρεθούμε και στην τελευταία, και να δούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο στόχος είναι να υπερασπιστούμε και τα νέα παιδιά τα οποία έρχονται στον αθλητισμό, γιατί όταν ξεκινάμε δεν είμαστε κατευθείαν, δεν γινόμαστε επαγγελματίες, ξεκινάμε από χαμηλά και σιγά σιγά να βγούμε προς τα πάνω. Οπότε θέλουμε να δούμε από την αρχή πώς ένας αθλητής θα μπορέσει να βρει το καταλληλότερο έδαφος ώστε να μπορέσει να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο. Και πλέον νομίζω ότι όλα τα... Ναι, πες μου, συγγνώμη. Παρακαλώ. Όχι, πες μου.
Όχι, και ότι όλοι μαζί θεωρούμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και πραγματικά αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια και έτσι νομίζω θα υπάρξει και η συνέχεια με το ίδιο όραμα όλα τα παιδιά μαζί έχουμε την ελπίδα και την αισιοδοξία ότι τα πράγματα στο άθλημά μας μπορούν να πάνε καλύτερα. Απλά ήθελα να πω αυτό που είπες για τα παιδιά, μιας και αναφέρθηκες στα παιδιά, ότι αυτή τη στιγμή αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ένα από τα πολλά προβλήματα, το γεγονός ότι όλες οι ακαδημίες, λόγω των νέων μέτρων πια, είναι κλειστές εδώ και πολλούς μήνες πια. Και νομίζω δεν υπάρχει χειρότερο όσον αφορά τον αθλητισμό να μην μπορούν τα παιδιά να εκφραστούν μέσω του αθλητισμού, μέσω του βόλεϊ, μέσω του μπάσκετ, μέσω του ποδοσφαίρου, μέσω οποιοδήποτε αθλήματος. Εσύ το ξέρεις πολύ καλά. Και αυτό είναι το πιο μεγάλο πλήγμα, εγώ πιστεύω. Συμφωνώ απόλυτα. Πέρα από τον επαγγελματικό αθλητισμό, το οποίο είναι στο υψηλό επίπεδο και είναι η δουλειά κάποιου που πρέπει να βιοποριστεί μέσα από αυτό, έχουμε και το πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο φέρει ντόμινο πολλά, πολλά προβλήματα. Είναι η διέξοδο των παιδιών στον αθλητισμό. Το αθλητισμός δεν είναι μόνο σωματική υγεία, είναι και πνευματική και ψυχική υγεία. Είναι κοινωνικοποίηση. Είναι επαφή με τον συνάνθρωπο, είναι πάρα πολλά πράγματα και πρέπει να στρέψουν το βλέμμα τους εκεί οι αρμόδιοι και οι αρμόδιοι φορείς και η πολιτεία, ώστε να δούνε πώς θα βρεθεί ένας τρόπος το συντομότερο δυνατόν και με τις κατάλληλες προστατευμένες συνθήκες να επιστρέψουν σιγά σιγά τα παιδιά στο γήπεδο. Νομίζω ότι πλέον μπορούν να υπάρξουν τρόποι και μέθοδοι σιγά σιγά να επιστρέψουν οι ακαδημίες στα γήπεδα. Γιατί ο αθλητισμός για όλα τα παιδιά είναι και μια διέξοδος. Από τη στιγμή τώρα που δεν αθλούνται, που δεν σηκώνονται από τον καναπέ, να το πούμε έτσι, να πάνε να προπονηθούν, να αγωνιστούν, να παίξουν ένα άθλημα, η εναλλακτική τους πλέον είναι να μείνουν μέσα στο σπίτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, τηλεόραση και όλα αυτά. Που χρειάζονται όλα βέβαια, αλλά με ένα μέτρο. Και όταν απέχουν από τον αθλητισμό, όλα αυτά μόνο βλαβερές συνέπειες μπορούν να έχουν σε βάθος χρόνου. Η παράταση της αποχής είναι το μόνο βέβαιο ότι θα φέρει παράπλευρες απώλειες, οι οποίες μπορεί να μην είναι άμεσες, αλλά να είναι μακροχρόνιες. Και σε αυτό πρέπει να το κράτος και η πολιτεία να είναι διορατική, να τις προβλέψει αυτά τα ζητήματα που θα προκύψουν και να βρει τρόπους ώστε να επαναφέρει τα παιδιά στο γήπεδο, με ασφαλή πάντα τρόπο όσον αφορά την πανδημία, αλλά να βρει τρόπο σιγά σιγά κάπως να επανέλθουν. Γιάννη, πάμε τώρα στον μεγάλο στόχο το τελευταίο καιρό του ΠΑΣΑ, που είναι η επανεκκίνηση του βόλεϊ στο σημείο που αυτό είναι εφικτό. Από την αρχή της τεράστιας αυτής κρίσης στον αθλητισμό και ειδικότερα στο βόλεϊ λόγω της πανδημίας, έχετε δώσει ένα πολύ μεγάλο αγώνα για να επιστρέψει το άθλημα σε μια κανονικότητα, ξαναλέω, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Εσείς σε ποιο σημείο αισθάνεσαι ότι έχει αποδώσει αυτός ο αγώνας σας, γιατί έχετε συναντήσει και τρομερές δυσκολίες στη διαδρομή? Αρχικά να θυμίσω ότι η πανδημία ξεκίνησε πέρυσι το Μάρτιο, ουσιαστικά να κλείνουν τα πράγματα. Κλείνουμε ένα χρόνο σε λίγο. Από τη στιγμή που έχει. Ακριβώς, κλείνουμε ένα χρόνο. Να θυμίσω ότι πέρυσι το μόνο πρωτάθλημα που τελείωσε από τα υπόλοιπα και στην Ευρώπη ήταν το Βόλεϊ Ανδρών. Mm-hmm. Κανένα άλλο δεν ολοκληρώθηκε. Ναι. Από πέρυσι λοιπόν έχει ξεκινήσει μια τεράστια προσπάθεια. Με υγειονομικά πρωτόκολλα, με συνεργασίες, με συσκέψεις, με διαφωνίες, με συμφωνίες, πάρα πολλά πράγματα που έχουν γίνει, ώστε να ξεκινήσει και να τελειώσει το περσινό πρωτάθλημα. Φτάσαμε στο φέτος και πραγματικά δεν θα ήθελα να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτό που μπορώ να πω σαν κατακλείδα είναι ότι όταν συνεργάζονται όλοι οι φορείς και είναι ενιαίοι, η πίεση είναι μεγαλύτερη και έτσι μπορούν να επιτευχθούν πιο γρήγορα ίσως κάποια αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Volley League των Ανδρών αγωνίζεται κανονικά, εδώ και λίγο καιρό. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει και η Volley League γυναικών και αγωνίζεται κανονικά και ελπίζουμε να προλάβει να ολοκληρωθεί σε κανονικές συνθήκες στο πρωτάθλημα. Κανένα άλλο άθλημα στην ΑΕθνική αυτή τη στιγμή δεν αγωνίζονται στο πρωτάθλημά τους, κανονικά προπονούνται μόνο. Μόνο το βόλε δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή αυτό που αγωνίζεται. Ναι. Και οι τελευταίες εξελίξεις, όπως βλέπουμε, από εμάς πρέπει να πάει, έχουν καταλάβει και από τις σκέψεις που κάναμε τελευταία με τη
με τους πολιτικούς προϊστάμενους του αθλητισμού, είναι ότι η πολιτεία έχει στο μυαλό της να ανοίγουν πυραμιδικά τον αθλητισμό, να ξεκινήσουν από τις επαγγελματικές κατηγορίες και σιγά σιγά να ανοίγουν προς τα κάτω, κρίνοντας και τη γενικότερη επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα. Αυτό είναι το κριτήριό τους. Και το πλήθος, μετά γιατί βάζουν στην εξίσωση και το πλήθος, δεν τους ενδιαφέρει μετά όταν κατεβαίνουν προς τα κάτω, απλά ανοίγει το πλήθος, αυτό θέλησαν να μας εξηγήσουν. Και γι' αυτό καθυστερούν οι άνθρωποι να ανοίξουν τον αθλητισμό. Στο βόλιο τώρα το επόμενο βήμα μας είναι το άνοιγμα των κατηγοριών της Pre-League. Ναι. Εκεί υπήρχε μια καθυστέρηση γενικότερη, γιατί τα σωματεία δεν είναι σίγουρα αν μπορούσαν να υποστηρίξουν ένα αυστηρά υγειονομικό πρωτόκολλο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιο απλά πολλές φορές. Η πολιτεία δεν μπορεί να κάνει εισήγηση στην Επιτροπή Δημοσιολόγων όταν δεν έχει μια πλήρη στήριξη από την Ομοσπονδία ότι μπορεί να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο και το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Άρα, μόλις καταλήξανε ότι μπορούν να στηρίξουν και το υγειονομικό πρωτόκολλο που έχει κάποιο κόστος, είναι διαδικασία κτλ. Περάσανε στο επόμενο βήμα να σταθεί επίσημα να μπορέσει να εισηγηθεί η πολιτεία να μπει στην Επιτροπή των Δημοξιολόγων και η Pre-League. Είναι αυτονόητο ότι από την πρώτη στιγμή οι αθλητές προσπαθήσαμε να διαμαρτυρηθούμε, να κινητοποιήσουμε και τις ομάδες ότι η Pre-League πρέπει να ξεκινήσει. Έχει αθλητές οι οποίοι είναι επαγγελματίες και βιοπορίζονται από αυτό. Έχει και μη επαγγελματίες. Έχει παιδιά τα οποία είναι ταλέντα και είναι κρίμα να μένουν στάσιμα αυτή την κρίσιμη περίοδο στην εξέλιξή τους. Και πρέπει να μπουν στη διαδικασία να προχωρήσει. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι άκουσα, δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα από τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής των Δημοξιολόγων. Δόθηκε επανεκκίνηση για τη Football League του ποδοσφαίρου και μόνο, ούτε για την Α2 μπάσκετ, οι οποίοι είναι επαγγελματίες ουσιαστικά, ούτε για τη Γάμα Εθνική Ποδοσφαίρου, που και αυτοί ουσιαστικά είναι επαγγελματίες, και ούτε για την Pre-League ανδρών και γυναικών. Δεν έχει βγει επίσημα. Βγήκανε κάποια. Πρέπει να το ανακοινώσει το Υπουργείο, φαντάζομαι. Έχει διαρρεύσει αυτό. Αυτό είναι ένα θετικό βήμα, βέβαια, ότι ανοίξανε και μια άλλη κατηγορία, ας είναι σε άλλο άθλημα. Ναι. Και θα επιμείνουν. Εμείς στείλαμε και στην αρχή της εβδομάδας εκ νέου αίτημα για την Pre-League ανδρών και γυναικών να ψήφισει, εννοείται. Έστω για τις προπονήσεις, έστω να ξεκινήσουν προπονήσεις, έτσι, αυτό ζητήσατε. Το είχαμε κάνει έτσι κι αλλιώς. Τη Δευτέρα επανήλθαμε με εκ νέου αίτημα από τη στιγμή που η Ελληνική Ομοσπονδία έστειλε και αυτή επίσημο αίτημα να ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα την Παρασκευή, να μπει στην εισήγηση. Σήμερα ξαναστείλαμε εκ νέου να μας απαντήσουν επίσημα σε ποιο στάδιο βρίσκεται, ότι το απορρίψανε, δεν το απορρίψανε. Α, στείλατε νέο έτσι. Φαντάζομαι ότι. Στείλατε νέα επιστολή σήμερα. Ναι, 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 να μας ενημερώσουν σε ποια φάση βρίσκεται. Βέβαια θα το μαθαίναμε απόψε το βράδυ, αν πέρασε ή δεν πέρασε. Mm-hmm. Προφανώς δεν πέρασε. Την επόμενη εβδομάδα θα επανέλθουμε και στόχος μας είναι να πιέσουμε όσο μπορούμε μέσα στο τέλος του μήνα να ανοίξει η Pre-League της προπονήσης. Να μπούμε από το αρχές Μαρτίου στα γήπεδα, οι αθλητές και οι αθλήτριες, ώστε να κάνουν ένα μήνα προετοιμασίας και να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να ολοκληρωθεί. Θέλει 3 μήνες το πρωτάθλημα, μέχρι και 15 Ιουνίου έχει δικαίωμα να ολοκληρωθεί. Οπότε υπάρχει χρόνος μετά, άμα ανοίξει αρχές Μαρτίου. Αυτό είναι ο στόχος. Ουσιαστικά μας λες ότι έστω και για την Pre-League υπάρχει ένα παράθυρο αισιοδοξίας για φέτος. Φυσικά και είμαι πολύ αισιόδοξη γι' αυτό. Να θυμίσω ότι προχθές είχαμε ανακοίνωση σκληρότερο lockdown για την Αττική και για πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η αλήθεια είναι ότι θα μιλάμε από άλλη βάση σήμερα, αλλά νομίζω ότι κάνει πιο δύσκολα τα πράγματα από τον lockdown. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Παρ' όλα αυτά, ότι άνοιξε έστω και η Football League, θα το μάθουμε το βράδυ επίσημα, ναι, στο ποδόσφαιρο, είναι ένα παράθυρο, ναι, για τους επόμενους να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ακόμη έστω 1 και 2 εβδομάδες μέχρι τέλος του μήνα να πάρθει μια απόφαση. Ήθελα να συμπληρώσω, ναι, ότι στείλαμε αίτημα και για το beach volley. Mm-hmm. Σημαντικό και στείλαμε αίτημα στην αρχή της εβδομάδας να μπορέσει να εξεταστεί το ενδεχόμενο τα γήπεδα του beach volley, τα οποία είναι ανοιχτά και είναι σε χαμηλότερη βαθμίδα επικινδυνότητας από τα κλειστά γυμναστήρια. Νομίζω είναι στο medium τα ανοιχτά γήπεδα. Να μπορέσουν να εξετάσουν αυτό το ενδεχόμενο
έστω και η ατομική προπόνηση, να μπορούν να πηγαίνουν αθλητές να κάνουν προπόνηση στα γήπεδα του beach volley. Mm-hmm. Θα δούμε, δεν ξέρω αν είχε προηγηθεί κάποιο άλλο αίτημα. Εμείς το κάναμε και αυτό. Νομίζω ότι όλοι θα πιέσουμε και σε αυτήν την κατεύθυνση, γιατί και αυτή είναι μια διέξοδο τουλάχιστον για προπονήσεις σε πρώτη φάση. Και μετέπειτα, αφού πάνε καλύτερα τα πράγματα, θα πούνε και άλλοι παράγοντες μέσα. Μακάρι να υπάρχουν ευχάριστα νέα σύντομα. Γιάννη, διευκρίνησε μου κάτι. Όταν λες για Πρίλιγκ, εννοείς και για την ανδρική κατηγορία και για τη γυναική, έτσι. Και για τις δύο. Ναι. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ναι. Αφού υπάρχει. Εδώ να τονίσω όμως ότι ναι, το αίτημα των ομάδων στους άνδρες είναι πολύ πιο δυναμικό. Mm-hmm. Έτσι, έχει προηγηθεί των γυναικών, γιατί οι ομάδες ήταν διατεθειμένες πολύ νωρίτερα να διεκδικήσουν τη συνέχιση του πρωταθλήματος. Και αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι. Δεν μπορεί ένα πρωτάθλημα να ξεκινήσει όταν θέλουν να παίξουν μισές ομάδες, όταν θέλουν να παίξουν όλες και οι πιο πάνω θα διεκδικήσουν περισσότερα πράγματα. Σαν αθλητές, εμείς διεκδικούσαμε για όλους. Αυτό εννοείται. Απλά είναι διαφορετική η μεθοδολογία που ακολουθείται όταν θέλουν όλες οι ομάδες και πολύ πιο γρήγοροι. Και αυτή τη στιγμή και στις γυναίκες και στους άνδρες θέλουν όλοι, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, να διεκδικήσουμε την πιο γρήγορη επανέναρξη τουλάχιστον των προπονήσεων. Πρέπει να υπάρχει θέληση από όλες τις πλευρές. Αυτή είναι η αλήθεια. Να πω κάτι εδώ μόνο, ναι, γιατί σίγουρα το σκέφτονται όλες οι ομάδες. Στα πιο ωραία τεχνικά σωματεία είναι συνυφασμένες με το άνοιγμα των καρδιμιών, τουλάχιστον όσον αφορά τα έσοδά τους και τη λειτουργία τους. Mm-hmm. Αυτό είναι κατανοητό από όλους, και στη συνάντηση που έγινε στην Γενική Γραμματεία με τον Υφυπουργό και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ακριβώς αυτό υπόθηκε και έγινε αίτημα και για αυτό. Για το άνοιγμα των ακαδημιών στο τέλος του μήνα, ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν τα παιδιά στο γήπεδο με προστατευμένες συνθήκες, με περιορισμένες συνθήκες. Δεν θα μπορούν να παίξουν κατευθείαν βόλεϊ, αλλά θα μπορούν μέσα να γυμναστούν ατομικά, ίσως με ατομική μπάλα, να επιστρέψουν στον αθλητισμό. Έτσι θα πετύχουμε και την επιστροφή των παιδιών στο γήπεδο με τα πλεονεκτήματα που αναφέραμε και πριν, αλλά ταυτόχρονα και την ενεργοποίηση του σωματείου και της οικονομικής βοήθειας, αφού συντρίτεται από αυτό για να μπορέσει να λειτουργήσει και στα τμήματα των αντρών είτε και των γυναικών. Γιατί ξέρω ότι στα εθνικά σωματεία η κύρια πηγή εσόδων τους είναι από εκεί και δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς αυτή την πηγή εσόδων. Πάντως, Γιάννη, από εκείνη την συνάντηση στην οποία παρευρέθηκες και εσύ, αποκόμισες μια θετική εμπειρία, είδες μια προθυμία δηλαδή από τους εμπλεκόμενους φορείς, δεν είδες κάποια αδιάφορη στάση, έτσι δεν είναι, για να δοθεί μια λύση? Στη συνάντηση αυτή, η οποία κράτησε 2,5 ώρες, και μια συνάντηση 2,5 ώρες, πιστέψτε με, δεν έγινε μια συζήτηση μόνο περί ανέμων και υδάτων, ναι, και για φιλοσοφία. Έγινε συζήτηση και επί της ουσίας με τεχνικά θέματα, πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό, πώς θα μπορούσε να γίνει το άλλο. Καταθέθηκαν προτάσεις και για τις ακαδημίες και για το άνοιγμα των γηπέδων και για όλα αυτά. Οι άνθρωποι δείξανε ότι κατανοούν και ότι οι ίδιοι πρώτα απ' όλους θέλουν έναν αθλητισμό ο οποίος θα είναι ανοιχτός. Mm-hmm. Στην εισήγηση που κάνανε τότε, μας δείξανε τα έγγραφα τα οποία είχαν εισηγηθεί στην Επιτροπή της Παρασκευής, που θα ήταν μετά από 2 μέρες, για το άνοιγμα κάποιων αθλημάτων και για τις ακαδημίες στο τέλος του μήνα. Το είχαν προβλέψει ήδη αυτό. Στείλανε το αίτημα, απορρίφθηκε από την Επιτροπή της Παρασκευής. Δεν συζητήθηκε καν, γιατί πήγαμε σε νέο lockdown. Και πήγε τώρα σε αυτή την Παρασκευή τουλάχιστον το άνοιγμα της Football League. Δείξαν ότι έχουν κατανοήσει το πρόβλημα. Εμείς τους κάναμε σαφές ότι οι άνθρωποι του αθλητισμού έχουν φτάσει στο όριό τους. Οι αθλητές, ειδικά αυτοί που βιοπορίζονται και είναι επαγγελματίες και της Pre-League, πραγματικά δεν αντέχουν άλλο, ναι, στο κομμάτι της ζωής, στο οικονομικό θέμα. Συν ότι πλέον ένας αθλητής μετά στη μεγάλη αποχή, πώς θα πάει σε μια νέα χρονιά, πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια λύση. Νομίζω το καταλάβανε. Υπάρχει και το θέμα της κατάστασης, εννοείται. Προκύπτουν πάρα πολλά ζητήματα. Νομίζω το καταλάβανε. Ναι. Θα επανέλθουμε πάλι τη Δευτέρα, mm-hmm, να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί μέχρι τέλος του μήνα.
Η κατάσταση είναι οριακή σε πολλές περιπτώσεις αθλητών. Έχουν ακουστεί απίστευτα πράγματα και στο ποδόσφαιρο για ποδοσφαιριστές γάμα εθνικής, οι οποίοι έχουν φτάσει πραγματικά στα ωριά τους, και στο μπάσκετ, με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις και από τους μπασκετμπολίστες της Α2 και των υπόλοιπων κατηγοριών. Στο βόλι έχουμε τέτοια παραδείγματα. Έχεις ακούσει δηλαδή κάποιες καταστάσεις ακραίες που να έχουν φτάσει στα ωριά τους αθλητές πραγματικά? Ισχύει, μου μεταφέρουν για το ποδόσφαιρο και εμένα κάποια περιστατικά πάρα πολύ άσχημα. Αυτό δείχνει ότι η κατάσταση αυτή έχει φτάσει στο απροχώρητο και στο ψυχολογικό κομμάτι, πώς πλέον μπορεί να διαχειριστεί τη ζωή του ο καθένας μας. Πραγματικά είναι πάρα πολύ άσχημο και πρέπει να βρούμε μια λύση ώστε να μπορούμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα από τον αθλητισμό να επιστρέψουν. Στο βόλεϊ τώρα δεν μου έχει έρθει κάποια τέτοια κάτι σε μένα. Ελπίζω να μην υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ σωστά πράγματα. Όλοι οι αθλητές διαμαρτύρονται. Όλοι οι αθλητές έχουν φτάσει στο όριο τους πραγματικά. Δεν γίνεται άλλο, γιατί να θυμίσω από τον προηγούμενο χρόνο μέχρι και φέτος οι αθλητές αυτοί δεν αμείβονται από κάπου. Φέτος οι αθλητές της Pre-League δεν αμείβονται από πουθενά. Δεν είναι στο επίδομα εργάνιο που είχαν το πλεονέκτημα μόνο οι άνδρες της Α1 Εθνικής και όχι οι γυναίκες να είναι, γιατί η επαγγελματική κατηγορία. Καμία βοήθεια. Καμία βοήθεια, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Κάπου πρέπει να πάρουν λεφτά, να ζήσουν την οικογένειά τους. Να ζήσουν οι ίδιοι. Πρέπει να βρεθεί μια μέρη. Σε αυτό το κομμάτι, εμείς σαν σύνδεσμος, από την αρχή της σεζόν, κάναμε μια πρόταση στο Υπουργείο να μπορέσει να εντάξει με κάποιο τρόπο τους αθλητές να βρεθεί ένα τρόπο να βάλει στο εργάνι. Μάλιστα, στείλαμε και στοιχεία των αθλητών, κυρίως των αθλητριών της Α1 γυναικών, ώστε να μπορέσουμε να τους εντάξουν στην εργάνι. Στη συνέχεια έγινε μια άλλη πρόταση με κάποιο τρόπο να μπουν με κάποιο τρόπο στο εργάνι διαφορετικό τρόπο σε συνδυασμό με το Υπουργείο Εργασίας. Μας καταθέσανε και αυτή την πρόταση προχθές στη συνάντηση ότι προσπαθούν να βρουν ένα τρόπο ώστε το κράτος να μεριμνήσει για όλους αυτούς τους αθλητές. Γιατί πραγματικά η κατάσταση θα έχει θέσει το προχώρητο. Ναι, γιατί δεν είναι πλέον θέμα άθλησης, σωματικής υγείας, είναι και θέμα επιβίωσης πια. Είναι βιοποριστικό το ζήτημα πλέον σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, πέρα από τη χαρά του αθλήματος, πέρα από την ανάγκη για να διατηρηθεί ένας αθλητής σε καλή φυσική κατάσταση, πλέον είναι θέμα επιβίωσης, δυστυχώς. Δυστυχώς έχει φτάσει στο σημείο ακριβώς εκεί. Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι, πιστεύω, ότι πολλές κατηγορίες στην Ελλάδα έχουν βαφτιστεί ερασιτεχνικές, αλλά έχουν επαγγελματικό χαρακτήρα. Δηλαδή, πολλοί αθλητές ζουν από αυτό. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, δεν λαμβάνουν ανάλογα προνόμια οι αθλητές και οι αθλήτριες με τους επαγγελματίες. Είναι κάτι το οποίο αυτό πρέπει να αλλάξει εν γέννη στη λειτουργία του αθλητισμού, στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αθλητών. Βλέπει Α1 γυναικών, που είναι το πιο τρανό παράδειγμα, ναι, που είναι η πρώτη κατηγορία στις γυναίκες, έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τους άντρες, παρόλα αυτά είναι δεδομένη σε ένα τεχνικό καθεστώς και η πανδημία ανέδειξε όλα αυτά τα προβλήματα που μπορεί να έχει αυτή η λειτουργία. Και είναι και πάρα πολύ κρίμα να βλέπουμε κόσμο να συνοστίζεται σε πλατείες, σε πάρκα, στους δρόμους και να μην μπορούν οι αθλητές που είναι και λιγότερες ομάδες ατόμων να προπονούνται σε ένα γήπεδο. Ένα ακριβώς επιχείρημα ήταν αυτό που μόλις είπες. Ναι. Ο προστατευμένος αθλητισμός οργανωμένος είναι μικρότερη εστία μετάδοσης και διασποράς του ιού από έναν ανοργάνωτο αθλητισμό στην πλατεία. Βέβαια. Ένα παιδί το οποίο θα μπει στο γήπεδο προστατευμένο με τον προπονητή του σε συγκεκριμένα πλαίσια κινδυνεύει λιγότερο από το να πάει να παίξει με τους φίλους στην πλατεία χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Ακριβώς. Νομίζω ότι πλέον το έχουν καταλάβει αυτό και ειδικά στην Pre-League τώρα τι να πούμε. Είναι 12 αθλητές συγκεκριμένοι, με συγκεκριμένο πρωτόκολλο, θα μπουν μέσα στο γήπεδο, θα κάνουν την προπόνηση τους, θα φύγουν με τα τεστ τους, με όλα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει διασπορά. Ναι. Και πάντα με το αυστηρό πρωτόκολλο.
Και υπήρξε και μια έρευνα πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, που έδειξε ότι η θετικότητα στα τεστ που έχουν γίνει ανάμεσα σε αθλητές δεν ξεπερνάει το 0,5%. Δηλαδή είναι και αυτό στοιχείο που πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να το λάβουν υπόψη τους. Αμή τι άλλο, ο αθλητής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πειθαρχημένος, έχει μάθει να λειτουργεί σε κανόνες και θα προστατεύσει πρώτα τον εαυτό του και σίγουρα μετά θα προστατεύσει και τους γύρω του. Είναι από τις κοινωνικές ομάδες που έχουμε στην κοινωνία μας, από τις πιο υπάκουες και από αυτές που μπορούν να υποστηρίξουν τα μέτρα ώστε να μπορέσουν να μπουν στον αθλητισμό ξανά και να ενεργοποιηθούν. Ναι. Να πούμε ότι την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Παρασκευή, έγινε και ένα ιστορικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα από τους αθλητές. Εσείς, σαν ΠΑΣΑΠ, ήσασταν εκεί. Και ήταν ιστορικό γιατί ποτέ δεν έχει ξαναγίνει, όπως μου έλεγες και εσύ πριν ξεκινήσουμε, όπως πληροφορήθηκες, δεν έχει ξαναγίνει να βγουν αθλητές τόσο έτσι μαζικά και να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους στην κυβέρνηση για κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις, έτσι δεν είναι? Πράγματι, πραγματοποιήθηκε μια συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Αυτό που πέτυχε γενικότερα αυτή η συγκέντρωση ήταν να ακουστεί ο αθλητής και γενικότερα ότι ο αθλητισμός έχει φτάσει στα όρια του. Mm-hmm. Έχει φτάσει στα όρια του για αυτά όλα που είπαμε προηγουμένως και πρέπει να λάβουν πλέον υπόψη τους οι αρμόδιοι όλα εκείνα τα στοιχεία και να πάρουν αποφάσεις οι οποίες σίγουρα είναι λογικές, δεν θα γίνουμε εμείς επιστήμονες και ειδικοί, όμως θα επιχειρηματολογήσουμε ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε εκείνα τα στοιχεία που τον αθλητισμό δεν τον καθιστούν τόσο επικίνδυνο και θα μπορούσε να υπάρχουν κάποια παράθυρα ώστε να μπορέσει σιγά σιγά να επιστρέψει. Νομίζω ότι έχουν πάρει το μήνυμά τους και γι' αυτό σιγά σιγά επαναφέρουν σταδιακά τον αθλητισμό. Ελπίζω και με τα επιδημιολογικά δεδομένα να πέσει γενικότερα στην κοινωνία μας αυτή η κρίση των ημερών και σιγά σιγά να μπορέσουμε να επανέλθουμε. Μακάρι να έχουμε ευχάριστα νέα σε όλους τους τομείς αλλά και στον αθλητισμό σύντομα. Γιάννη, είχατε μια μεγάλη νίκη πάντως ως ΠΑΣΑΠ και σε συνεργασία βέβαια με την ΕΣΑΠ, την οργανώτρια αρχή, και μιλάω αρχικά για την επανέναρξη της Volley League Ανδρών πριν από λίγο καιρό, παρά το γεγονός ότι είχαμε και εκεί διακοπή γύρω στους 2,5 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί τελικά γιατί χρειάστηκε να περιμένουν τόσο πολλοί αθλητές? Είχε να κάνει όλο το θέμα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα? Ξεκινήσαν αρχικά να αγωνίζονται η Super League και η Basket League καθώς είχαν ένα δομημένο υγειονομικό πρωτόκολλο από την αρχή τέτοιο που να τους επιτρέπει να μπορούν να αγωνιστούν, γιατί συμμετείχαν και σε ευρωπαϊκές οργανώσεις. Έχουν ουσιαστικά ένα αντίστοιχο πρωτόκολλο, το οποίο είναι εγκεκριμένο από την Ευρωλίγκα και από το διοργάνωση του ποδοσφαίρου και κατευθείαν μπορούσαν να μην σταματήσουν ποτέ. Το Βόλεϊ όσον αφορά αυτό το κομμάτι διόρθωσε το υγειονομικό πρωτόκολλο, ένταξε και αυτό το πρόβλημα ήταν με τα τεστ ουσιαστικά, ναι. Ότι δεν ήταν τα τεστ μέσα, διορθώθηκε, στέλθηκε καινούριο, εγκρίθηκε αυτό. Και μετά έγινε μια καθυστέρηση όσον αφορά η έγκριση μετά του νέου υγειονομικού πρωτοκόλλου και η εισήγηση στην Επιτροπή των Δημοξιολόγων καθυστέρησε να είναι θετική, ίσως γιατί τα επιδημιολογικά δεδομένα τότε είναι όπως τώρα, δηλαδή υπήρξε μια έξαρση, ναι. Και δεν μπορούσαν να ανοίξουν και ένα πλήθος νέων άλλων ανθρώπων να μπορέσουν να κυκλοφορούν. Νομίζω εκεί ήταν η καθυστέρηση. Το ένα, το πρωτόκολλο το οποίο διορθώθηκε. Και το δεύτερο, ότι βρισκόταν σε μια στιγμή έξαρσης της πανδημίας και υπήρξε αυτή η καθυστέρηση. Ευτυχώς διορθώθηκε και μπόρεσαν να ξεκινήσουν οι αγώνες και οι προπονήσεις αρχικά και οι αγώνες. Βέβαια, υπάρχει ένα άλλο δεδομένο ότι η Α1 ανδρών και γυναικών πρέπει να παραδώσει το πρωτάθλημα τα δελτία περίπου στα μέσα Απριλίου. Το οποίο δεσμεύει ουσιαστικά, δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για να μπορέσουν να τα αφήσουν να ξεκινήσουν αργότερα. Ήδη και οι άνδρες και οι γυναίκες, στους άνδρες παίζουν μετά τη Σάββατο, ναι. Να μπορέσουν να αποκριθούν χρονικά και οι γυναίκες είναι σε οριακό επίπεδο ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Κάτι τέτοιο που στις υπόλοιπες κατηγορίες δεν υπάρχει. Ήταν και αυτό ένα κριτήριο που έπρεπε να ξεκινήσουν οι αγώνες αν θέλουν να γίνει το πρωτάθλημα. Βέβαια αυτό το πώς επετεύχθηκε καλύτερα να μην το πούμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Συμμετείχαν όλοι οι αθλητές και οι άντρες και οι γυναίκες και οι εθνικές ομάδες με αφότες πιέσεις, συντονισμένα
και με την Ομοσπονδία και με τη Λίγκα, μπορέσαμε στο τέλος να επιτευχθεί η επανάληψη. Πραγματικά αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμη και ο Υφυπουργός και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού ουσιαστικά δεν παίρνουν την απόφαση εκείνη την τελική. Είναι τι θα εγκριθεί από την Επιτροπή των Δημοξιολόγων, ναι, και κεντρικά. Οπότε αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένα σκαλοπάτι συχνά από εμάς να πάμε στην Ομοσπονδία, η Ομοσπονδία να πάει στο Υπουργείο, το Υπουργείο να πάει στους δημοξιολόγους και θα αποφασίσουν κεντρικά τελικά τι θα συμβεί. Η διαδρομή είναι πολύ μεγάλη και πολύ δύσκολη. Εν τω μεταξύ και για την Βόλεϊ Λίγκ γυναικών τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλά. Είχαμε τελευταία στιγμή ανατροπή δεδομένων, έτσι. Ακριβώς. Ήταν μια Παρασκευή σαν κι αυτήν. Ναι. Δεν είχε εγκριθεί στην αρχή για να μπει στην Γκία η έναρξη των αγώνων της Βόλεϊ Λίγκ γυναικών. Αυτό έγινε πολύ αργά το απόγευμα. Ναι. Παρότι είχαν διαρρεύσει η θετική εισήγηση και ότι ανοίγει το πρωτάθλημα, δεν ήταν υπογεγραμμένη, ήταν έγινε πολύ αργά το απόγευμα και μετά από πολλές πιέσεις τελικά εντάχθηκε και πήρε το πράσινο φως να ξεκινήσουν οι αγώνες. Ήταν οριακό για τη Βόλεϊ γυναικών. Νομίζω ότι αν δεν έπαιρνε το πράσινο φως τότε, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Ναι, γιατί δεν υπήρχαν και χρονικά περιθώρια πλέον. Δηλαδή ήταν πολύ ωριακό. Ακριβώς. Πάντως, κρατάμε τα ευχάριστα μέχρι τώρα ότι έχουμε δράσει στις δύο μεγάλες κατηγορίες, ανδρών και γυναικών. Κρατάμε ότι υπάρχει ένα περιθώριο αισιοδοξίας και για τη δεύτερη κατηγορία, την Pre-League, ανδρών και γυναικών, όπως μας είπες. Έτσι, πάντα βέβαια θα περιμένουμε να δούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα, γιατί τίποτα δεν είναι σίγουρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όλα εξαρτώνται από την πορεία της πανδημίας σε όλους τους τομείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι τις επόμενες μέρες θα εντείνουμε τις προσπάθειες και εμείς τους αθλητές, αλλά φυσικά και οι ομάδες που τους αφορούν. Χωρίς ομάδες, να ξέρετε, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να πιέσουν όλοι αυτοί που τους αφορούν, ώστε να μπορούν να επιτευχθεί κάτι. Όλοι πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια, την πίεση, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε επιτέλους την έγκριση να επιστρέψουμε στο γήπεδο. Εσύ σαν αθλητής, Γιάννη, σου λείπει το γήπεδο αυτή τη στιγμή? Να πούμε ότι είχες συμφωνήσει με την ΑΕΚ, έκανες πολύ λίγες προπονήσεις, δεν προλάβατε να παίξετε ούτε ένα επίσημο παιχνίδι στην Pre-League. Πώς αισθάνεσαι εσύ προσωπικά? Ακριβώς όπως τα λέτε, τελευταίο παιχνίδι που πραγματοποίησα ήταν σε 9 ή 7 Μάρτη πέρυσι. Αυτό ήταν το τελευταίο επίσημο παιχνίδι. Φέτος ξεκινήσαμε την προετοιμασία. Πρόλαβα να παίξω και ένα φιλικό με το Παναθηναϊκό, αντίπαλος. Και μετά από λίγο σταμάτησε, ήρθε το lockdown και απαγόρευση. Ένα χρόνο περίπου είναι να πάρεις επίσημο παιχνίδι, δηλαδή, έτσι. Επίσημος αγώνας, ναι, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ο καιρός αποχής. Πραγματικά μας έχει λείψει. Έχουμε στερηθεί να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Έχουμε στερηθεί να κάνουμε αυτό από το οποίο βιοποριζόμαστε. Ναι. Και ο συνδυασμός αυτός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Καταλαβαίνω όλα τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στην ίδια θέση με εμένα. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να το δούμε αισιόδοξα, να παλέψουμε κι άλλο και ίσως να καταφέρουμε και να επανέλθουμε. Μπροστά μας είναι ο χρόνος, θα δείξει τι θα γίνει. Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Και αν μη τι άλλο, σωματικά, εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατευθυνθεί ένας αθλητής, γιατί και όλα είναι κλειστά. Δεν είναι ότι είναι ανοιχτά και μπορείς να γυμνάζεσαι ή να δραστηριοποιείσαι διαφορετικά, έτσι. Βρισκόμαστε σαν θείο στο κλουβί, είμαστε τόσο καιρό και πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Όμως θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι θα πάρω όλα καλύτερα. Μακάρι. Αγωνιστικά τώρα, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Έχουν ξεκινήσει τα δύο πρωταθλήματα και πάλι, όπως είπαμε. Πώς βλέπεις και τη Βόλεϊ Λίγκ ανδρών και την Βόλεϊ Λίγκ γυναικών? Έχει παρακολουθεί καθόλου παιχνίδια? Να ξεκινήσω από τη. Ναι, παρακολουθώ τη Βόλεϊ Λίγκ ανδρών, τα οποία τα δείχνει και η τηλεόραση και τα live streaming, και κάτι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Να μπορούμε να βλέπουμε όλα τα παιχνίδια τη αγωνιστική. Να ξεκινήσω όμως από τη Βόλεϊ Λίγκ γυναικών. Οι ισορροπίες έχουν αλλάξει. Οι ομάδες ήταν σε αναμονή πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρανε τι θα γίνει. Αναγκάστηκαν πολλές να διαμορφώσουν τα ρόστερ τους, να αφήσουν τις αθλήτριες, να μην τις εγκλωβίσουν. Να φύγουν, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αφήσαν τις αθλήτριες να μπορέσουν να πάνε σε ξένα πρωταθλήματα, να μπορέσουν να συνεχίσουν την επαγγελματική σου αδιοδρομία. Φανταστείτε τώρα να μένουν εδώ οι αθλήτριες και να μην μπορούσαν να αγωνιστούν τελικά, και μάλιστα να είναι και αθλήτες της εθνικής ομάδας. Το καλοκαίρι θα έχουμε τα προγραμματικά του Ευρωπαϊκού.
αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά γίνονταν μέσα από μέρα σε μέρα και αποφάσεις ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Οπότε οι ομάδες υποχρεώθηκαν κατ' ουσίαν πολλές να αλλάξουν το ρόστερ τους και οι σχετισμοί σίγουρα έχουν αλλάξει. Ελπίζω να είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Γιατί και για τους αθλητές είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό που συμβαίνει. Και στο τέλος θα το κατακτήσει ο καλύτερος. Νομίζω ότι δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία τελικά ποιος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα της πανδημίας. Είναι να είμαστε όλοι υγιείς, να υπάρχει ανταγωνισμός, να υπάρχει όμορφο θέαμα. Και από εκεί και πέρα, στο τέλος, θα το κερδίσει ο καλύτερος. Στους άλλους παρακολουθώ και περισσότερο. Ακριβώς. Η μεγαλύτερη νίκη είναι ότι υπάρχει πρωτάθλημα, ότι υπάρχει αθλητική δραστηριότητα. Και του χρόνου εδώ θα είναι οι ομάδες να μπορέσουν να κάνουν έναν καλύτερο σχεδιασμό βάσει του τι θα έχουν μπροστά και ποιο ομάδες δεν φταίνε. Δεν ξέρανε τίποτα οι ομάδες τι θα συμβεί. Κανείς δεν ήξερε. Έτσι. Τώρα στους άντρες, νομίζω ότι είναι ξεκάθαροι οι τέσσερις πρώτοι και οι τέσσερις δεύτεροι, τα δύο γκρουπ. Παρ' όλα αυτά και οι οχτώ ομάδες είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Βλέπουμε ότι όλοι μπορούν να κερδίσουν σε έτη βαθμούς από όλους. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ναι. Και μάλιστα το εντυπωσιακό είναι ότι μετά από τόση αποχή βλέπουμε και σχετικά καλό βόλεϊ, ποιοτικό βόλεϊ. Γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι μετά από δύο μήνες αποχή δεν θα ήταν τόσο ποιοτικό. Όμως πραγματικά είναι αξιόλογο και αμφίρροπο. Βλέπεις ένα παιχνίδι και δεν ξέρεις ποιος θα κερδίσει. Αυτό είναι το καλύτερο. Να υπάρχει ανταγωνισμός και θέαμα. Τώρα, σαν αφορά το τέλος. Θα δούμε και εκεί πέρα. Είναι στο δύναμη οι ομάδες. Είναι όποιος αντέξει πάντως, Γιάννη, γιατί είναι ένα πρωτάθλημα ειδικών συνθήκων. Είναι ένα πρωτάθλημα εξπρέσου ουσιαστικά. Βλέπουμε κάθε 2-3 μέρες αγώνες που δεν το έχουμε συνηθίσει στο βόλεϊ, ειδικά αυτό. Ακριβώς. Και εδώ θα ήθελα να κάνω και μια επισήμανση που ίσως την καταλάβουν οι ομάδες τώρα. Εντάξει, τα οικονομικά δεδομένα μπορεί να είναι περιορισμένα, αλλά ίσως το πλεονέκτημα στο φετινό πρωτάθλημα θα το έχει η ομάδα η οποία θα έχει βάθος και στον πάγκο και θα έχει και εναλλακτικές. Γιατί είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο λόγω της αποχής μπορεί να επιφέρει τραυματισμούς, λόγω των πολλών παιχνιδιών κάθε 2-3 μέρες μπορεί να επιφέρει κούρες και τραυματισμούς και λόγω και του κορονοϊού μπορεί να φέρει απουσίες. Οπότε θεωρώ ότι όποια ομάδα έχει φροντίσει να έχει ένα πλήρες ρόστερ και βαθύ ρόστερ μπορεί στο τέλος να έχει και κάποιο πλεονέκτημα. Ας ευχηθούμε το καλύτερο και για τα δύο πρωταθλήματα. Ένα-δύο πράγματα, Γιάννη, πριν σε αποδεσμεύσω. Μιλήσαμε για Volley League, μιλήσαμε για Pre-League. Με τις χαμηλότερες κατηγορίες, τι θα γίνει, σε τι σημείο βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Μιλάω για την Α2 και φυσικά για τις τοπικές που εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Ποια είναι τα δεδομένα εκεί, τώρα πια. Όσον αφορά την επανέναρξη. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα δεδομένο. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα δεδομένο. Εκτιμώ ότι εάν ξεκινήσει η Pre-League θα μπορέσει να πάει το επόμενο στάδιο ώστε να δουν και οι υπόλοιπες κατηγορίες πώς μπορεί να πάρουν σειρά. Ναι. Ακριβώς. Θεωρώ όμως ότι αν δεν ξεκινήσει η Pre-League ενδεχομένως, δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφαση της Ομοσπονδίας και αν θα περιμένουν να τους δώσει το πράσινο φως η πολιτεία, να μην πραγματοποιήσει τις κατηγορίες. Εγώ εύχομαι αρχικά να γίνει η Pre-League και από εκεί και πέρα, επειδή χρόνος υπάρχει, ακόμη και να μας πάρει και λίγο το καλοκαίρι, γιατί τα πρωταθλήματα δεν είναι μεγάλης διάρκειας, είναι πιο περιορισμένα, να μπορέσουμε να γίνουν και τα πιο κάτω πρωταθλήματα. Θα είναι ευχής αυτό. Να μην είναι κανένας αθλητής με τόσο μεγάλη αποχή. Ναι. Θα δείξει όμως αυτό που θα γίνει. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Πάντως, κρατάμε ειδικά αυτό που είπες για την Pre-League, γιατί εδώ και λόγω της Νέας Μύρνης, λόγω του τοπικού χαρακτήρα του διαδικτυακού μας σταθμού, καταλαβαίνεις λόγω Πανιωνίου και οι δύο ομάδες Πανιωνίου αγωνίζονται στην Pre-League, και η ανδρική ομάδα και η γυναικεία. Οπότε έχει τη δική του σημασία για τους ανθρώπους της Νέας Μύρνης το να ξεκινήσει η Pre-League για τους φίλους του Πανιωνίου. Λοιπόν. Θέλω τώρα για να ολοκληρώσουμε, εκτός τώρα από τη μεγάλη μάχη που δίνεται στον Πασάπη για την επανέναρξη των κατηγοριών, δίνεται και άλλους αγώνες όσον αφορά τα οφειλόμενα των αθλητών. Πρόσφατα πετύχατε να μην καταβληθεί, για παράδειγμα, παράβολο των μεταγραφών παικτών στο εξωτερικό στην ΕΟΠΕ για να τους διευκολύνετε. Θέλετε να μας μιλήσεις γενικότερα και για τους άλλους στόχους που έχει θέσει ο σύνδεσμος.
Κοιτάξτε να δείτε. Σε μικρολεπτομέρειες στις διαπραγματεύσεις για πώς μπορεί να ευφοληθεί ένας αθλητής, παράδειγμα όπως αυτό που ανέφερε με το παράβολο και όλα αυτά, νομίζω δεν έχει αξία να αναφερθούμε. Είναι πράγματα τα οποία σίγουρα ο κάθε νόημα θα προσπαθήσει να πετύχει για τους αθλητές σε συνεργασία με την Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία και, ακόμη και αυτή το σκέφτηκε και αμέσως ενέκρινε κάτι τέτοιο, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουν να φύγουν οι αθλητές άμεσα στο εξωτερικό, και οι άντρες και οι γυναίκες, όπως ήταν πραγματικά. Δηλαδή ήταν τρόπος που διευκόλυνε τις μεταγραφές τους, για να λέμε τα πράγματα ως έχουν. Ήταν ένα πράγμα το οποίο έδωσε δυνατότητα σε πολλούς αθλητές και αθλήτρες κυρίως να φύγουν. Αυτό που θέλει να πετύχει ο Σύνδεσμος είναι ένα πράγματα οργανωμένα, να είναι έτσι δομημένα σωστά, να προσφέρουν στο έδαφος σε έναν αθλητή να πραγματικά να αγωνίζεται και να τον νοιάζει μόνο η προπόνησή του και η απόδοσή του και το πώς θα γίνει καλύτερος. Αυτό είναι μια σχέση σωματείων και αθλητών, την οποία και με τον οργανισμό σχέσεων, το οποίο τελικά δεν κατέληξε σε συμφωνία για πολλούς λόγους, okay, περιείχε διάφορα πράγματα μέσα τα οποία θα κάνουν τον βόλεϊ καλύτερο. Αλλά εδώ είμαστε όλοι οι φορείς ώστε να τα ξανακουβεντιάσουμε και να τα επαναφέρουμε με καλύτερα δεδομένα. Ο στόχος όχι μόνο του ΠΑΣΑΠ αλλά όλων των φορέων του βόλεϊ πρέπει να είναι πώς θα κάνουμε το βόλεϊ καλύτερο. Από τους επαγγελματικούς αθλητές, από τα επαγγελματικά σωματεία μέχρι τα αεραστεχνικά και φυσικά τις ακαδημίες. Πώς τα παιδάκια θα μάθουν σωστά το βόλεϊ, πώς θα λειτουργήσουν σε οργανωμένα σωματεία, πώς θα εξελιχθούν, πώς θα γίνουν επαγγελματίες, πώς θα βρουν εύφορο έδαφος εκεί και οργανωμένα να δουλέψουν για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε υψηλό επίπεδο, να μπορέσουμε να έχουμε εθνική ομάδα σε υψηλό επίπεδο για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και περισσότερα σε αντρικό και σε γυναικείο επίπεδο, σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Ας ελπίσουμε λοιπόν να έχουμε ευχάριστες εξελίξεις στο προσεχές διάστημα γύρω από τον αθλητισμό, γύρω από το βόλεϊ, γιατί ξαναλέμε ότι όλοι βιώνουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και ειδικά ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, και όταν σκοτώνεται ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, σκοτώνεται ουσιαστικά γενικότερα και ο αθλητισμός. Και είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι είναι περισσότερο θέμα ψυχικής υγείας η άθληση και λιγότερο σωματικής. Και νομίζω μια κοινωνία χωρίς αθλητισμό, χωρίς τα παιδιά της να αθλούνται, μόνο χαμένη μπορεί να βγει. Επομένως, και εσείς να συνεχίσετε τον αγώνα σας, να δίνετε το 100% και να πετυχαίνετε νίκες, εύχομαι, και γενικότερα να έχουμε ευχάριστες εξελίξεις. Ακριβώς αυτό. Στόχος είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Επαγγελματικός αθλητισμός δεν υπάρχει χωρίς ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ακριβώς. Και επειδή περιλαμβάνει τα παιδιά και όλα αυτά που αναφέραμε, ο αθλητισμός είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και όλοι οι οποίοι έχουν θέσεις ευθύνης και παίρνουν τις αποφάσεις πρέπει να έχουν γνώμονα κυρίως αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιάννη που μοιράστηκε το χρόνο σου μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, σας εύχομαι και καλή συνέχεια και όπως είπαμε και πριν, να έχουμε το συντομότερο καλύτερα νέα προς όλες τις κατευθύνσεις. Περιμένουμε θετικές εξελίξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΑΠ, ο Γιάννης Αχιλλεόπουλος, κοντά μας. Τον καληνυχτούμε και εμείς θα γυρίσουμε σε λίγο. Γεια σου Γιάννη, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε και πάλι πολύ.